με την ανέβρεση του χαμένου Boeing 777. Cherries have been built upon sort of information. It's been extrapolated further, and now we have those arcs that we were just talking about moments ago, one heading south, one heading north, of where it might be. Τώρα οι έρευνες στρέφονται στο έδαφος της Κίνας, καθώς από τον εναέριο χώρο της περνά ο βόρειος αεροδιάδρομος της πιθανής ανεξέλεγκτης διαδρομής του αεροσκάφους. 21 δορυφόροι φωτογραφίζουν λεπτομερώς την περιοχή. Τη στιγμή μάλιστα που οι New York Times υποστηρίζουν πως η στροφή του αεροπλάνου προς τα δυτικά έγινε από κάποιον μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος πληκτρολόγησε κωδικό μπαίνοντας στο σύστημα διαχείρισης της πτήσης. The New York Times says the plane's direction was programmed to divert from its planned course. US officials say that was done by someone inside the cockpit who had knowledge of the plane's navigation systems. Όμως οι Αυστραλοί επικεφαλείς αναζητούν το αεροσκάφος στο βόρειο και νότιο άκρο των Μαλαισιανών ακτών. According to new information today, investigators believe that if the plane went north, it would have reached from Laos to the Caspian Sea, depending on how fast it was flying. To the south, the search spans from Sumatra to Indonesia in the southern Indian Ocean and some of the deepest waters on Earth. Σε ένα τόξο που ξεκινά από τη Μαλαισία, εκτείνεται προς τη Βόρεια Ταϊλάνδη, την Μιανμάρ, την Κίνα και το Καζακστάν. Τα ισχυρά ρεύματα δυσκολεύουν τις έρευνες. The search zone includes 11 countries. China has announced plans to widen the search into its own territory, and Australia has taken the lead in searching the southern Indian Ocean. Το σενάριο αυτοκτονίας του πιλότου επανέρχεται. Εάν συνέβη αυτό, τα στάδια ήταν τα εξής. Απενεργοποιεί το σύστημα. Κατεβάζει χαμηλά το αεροσκάφος. Πετάει νύχτα για να μην γίνει αντιληπτή αλλαγή πορείας. Αποσυμπιέζει την καμπίνα για να κινητοποιηθούν οι επιβάτες. Pourquoi aucun passager n'a essayé d'utiliser son téléphone? Peut-être dormaient-ils tous? Il était 2 heures du matin. Ou bien ont-ils été victimes d'une dépressurisation de la cabine? Volontaire. Το σενάριο της τρομοκρατίας. Ο πιλότος ανοίγει γιατί βλέπει κάτι από την κάμερα της θωρακισμένης πόρτας του πιλωτηρίου. Εισβολή στο πιλωτήριο από τη θωρακισμένη πόρτα την στιγμή που κάποιος από τους πιλότους πάει στην τουαλέτα. Μπορούν να στείλουν μήνυμα οι πιλότοι σε περίπτωση εισβολής. Όμως στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται οι πάντες. Οι έρευνες στρέφονται και πάλι στον 29χρονο αεροναυπηγό Μοχτ Καϊρού Λαμπρίς Ελαμάτ, ο οποίος εργαζόταν σε ιδιωτική εταιρεία Jet. When the news came about, it broke my heart because the aircraft was lost. It didn't fall, it didn't crash, it just disappeared. Οι συγγενείς του τον περιμένουν επιστρέψει και θεωρούν πως είναι άσχετος με οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση. Και ενώ οι έρευνες εξακολουθούν να βρίσκονται στο σκοτάδι, η οργή ξεχυλίζει για τους συγγενείς των επιβατών. Πλέον περιμένουν μόνο ένα θαύμα, ενώ απειλούν και με απεργία πείνας εάν δεν φέρουν αποτελέσματα οι έρευνες. Οργή, θρήνος και ένα τεράστιο γιατί. Μετά από 10 ημέρες ερευνών, τα νεύρα είναι τεντωμένα. Μόνο σε ένα θαύμα ελπίζουν οι συγγενείς των επιβατών της πτήσης 370 των Μαλαισιανών αερογραμμών. There's something I really want to say to my son. I love you. All of us love you. Most of all, I'm hoping for a miracle to bring everybody home safely, all of them. Η γυναίκα αυτή θα φτάσει σε κάθε άκρο της γης για να βρει το γιο της. My bag is packed and ready to go. It has been since Saturday morning. Ready to go where? Wherever he is. My son even helped me pick out which clothes to bring for him, so I have an outfit for him in my backpack. Because he wouldn't want to wear his dirty old stuff anymore, I'm sure, and he probably wouldn't want to wear a hospital gown if that's the case. Τα
δάκρυα κυλούν στο πρόσωπο του μικρού κοριτσιού. Ζητά πίσω τον αδερφό της που έχει να δει 10 ημέρες. Είναι η αδερφή του υπτάμενου μηχανικού του αεροσκάφους. Οι συντετριμμένοι συγγενείς απειλούν να προχωρήσουν σε απεργία πείνας αν δεν τους δοθούν περισσότερες πληροφορίες από τις αρχές της Μαλαισίας για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων. Διοργάνωσαν μάλιστα ψηφοφορία προκειμένου να εξακριβωθεί το ποσοστό συμμετοχής. I'm angry that the Malaysians don't tell the truth. They lie to the whole world. I'm totally frustrated about this. Where is my son? Even taxis have GPS. They can be found if they are lost or stolen. It's a huge plane, so high-tech and so advanced. How could it not be found? It's a joke. Ο άνδρας αυτός καταραίει όταν περιγράφει τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι ο αδερφός του ήταν μέσα στη μοιραία πτήση. Ωστόσο, οι κινέζικες αρχές ανακοίνωσαν ότι μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν στα Μητρώο των Κινέζων επιβατών, δεν βρέθηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία. Κανείς από τους επιβαίνοντες δεν έχει σχέση με τρομοκρατικές οργανώσεις, ούτε είχε εμπλακεί ποτέ σε τρομοκρατικές ενέργειες. Τώρα, ανάμεσα στα ανοιχτά θέματα του θρίλερ με το αεροσκάφος είναι και οι αποζημιώσεις για τους επιβάτες που χάθηκαν.